να ανακληθούν εδώ και τώρα οι αποφάσεις σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις, σε όλη την Ελλάδα, που συγχωνεύουν τμήματα που με επιστημονικό και παιδαγωγικό τρόπο έχουν αποφασίσει όλοι οι σύλλογοι διδασκόντων σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ και σήμερα οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, η Ανώτερη Συνομοσπονδία Γονέων Ελλάδος, η ΠΟΣΕΠΕΑ, για να δηλώσουμε στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση ότι δεν θα τους αφήσουμε να βλέπουν τα παιδιά, τους μαθητές μας, λες και είναι ένα λογιστικό φύλλο Excel. Δεν θα τους αφήσουμε να κατακαιουργήσουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Είναι πολλά τα προβλήματα και δυστυχώς η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας δεν ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης. Αντιθέτως, επιλέγει προπαγανδιστικά τρίκ για να εξαπατήσει την κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα είμαστε εδώ, στο ανώτερο επίπεδο, οι τρεις ομοσπονδίες της εκπαίδευσης μαζί με την ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, για να αναδείξουμε σε όλη την κοινωνία το τεράστιο αντιπαιδαγωγικό έγκλημα που επιχειρείται αυτές τις μέρες, δηλαδή το έγκλημα να συγχωνευτούν πάνω από 1.000 τάξεις σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα, να στιβαχτούν παιδιά 25, 26, 27 μέσα σε τάξεις, σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρούνται καν τα όρια που θέτει ο ίδιος ο νόμος για τον ελάχιστο αριθμό μαθητών στις τάξεις. Λέμε καθαρά ότι το σχολείο της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της αδιοριστίας που καλεί εμάς τους γονείς να βάζουμε όλο πιο βαθιά στο χέρι στην τσέπη, δεν θα περάσει και αυτή η αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης θα βρει απέναντι όχι μόνο τους γονείς, αλλά τους γονείς μαζί και με τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς. Η απάντηση από τον κύριο Πιερακάκη είναι η εξής. Ότι αυτή τη στιγμή συνεδριάζει με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή τους περιφερειακούς διευθυντές, δεν ξέρω εγώ και ποιους άλλους, για το θέμα της κινητοποίησης, δηλαδή για το πώς θα επιταχυνθούν οι συμπτύξεις, οι μετακινήσεις, πώς θα διαλυθούν τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων, για το θέμα συνεδριάζει και ότι θα συναντήσει όταν ανοίξουν τα σχολεία, δηλαδή όταν έχουν ολοκληρώσει το αντιεκπαιδευτικό σχέδιο που μετατρέπει τα σχολεία μας και τους μαθητές μας σε σαρδέλες, θα συναντήσει κάποια στιγμή ξεχωριστά τις ομοσπονδίες. Είναι απαράδεκτο, είναι ντροπή, εμείς θέλουμε εδώ και τώρα, είναι έσχορα. Τώρα να συναντήσει τις αντιπροσωπείες ο Υπουργός Παιδείας, έχει τεράστια προσωπική ευθύνη, μεθοδεύει αυτό το σχέδιο διάλυσης των σχολείων και προκαλεί με την αντιμετώπιση που έχει απέναντι στα συνδικάτα. Προκαλεί! Δεν είναι η πρώτη φορά. Εδώ και 1,5 χρόνο από τότε που ανέλαβε, γυρίζει συνεχώς την πλάτη και μας γράφει τα παλιά τα παπούτσια. Σήμερα θα μας δει! Σήμερα θα μας δει! Τώρα! Τώρα! Έτσι εσύ και πάλι, εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, ντροπή, έσχος, ντροπή! Ρυθμικά σε μικρούς μαθητές, σε μικρά παιδιά. Ρυθμικά στα παιδιά μας. Αυτό είναι το Υπουργείο Παιδείας. Η καταστολή και η τρομοκρατία και ο τσαμπουκός του Υπουργείου έσπασε με τη δική μας αποφασιστικότητα. Ο Πιερακάκης θέλει, δεν θέλει, θα μας δει. Και ό,τι και αν κάνει θα μας βρίσκει μπροστά του. Θα ανατρέψουμε την αντιεκπαιδευτική και αντιλαϊκή πολιτική του. Το Υπουργείο Παιδείας λίγες μέρες πριν χτυπήσει το κουδούνι να έρθουν οι μαθητές μας στα σχολιά, χτυπάει τη συγκέντρωσή μας, χτύπησε συναδέλφους, γονιούς και μαθητές μας. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να φανερώσουν το φόβο τους μπροστά στην τεράστια κατακραυγή που υπάρχει σε απλούς λαϊκούς ανθρώπους για τη μεγάλη σφαγή στα τμήματα της συμπτύξης, αλλά και για την μεγάλη οργή που υπάρχει σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς που αναγκάζονται να μένουν ακόμα και σε αυτοκίνητα αφού με τους πενιχρούς μισθούς μας δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Πρέπει να καταλάβουν το Υπουργείο Παιδείας
ότι αυτή τη στιγμή έχει απέναντί τους εκπροσώπους 150.000 εκπαιδευτικών και δασκάλων, εκπροσώπους 1,5 εκατομμύριο μαθητών. Αυτό πρέπει να καταλάβει και να του υπενθυμίσουμε ότι ό,τι σπέρνει θα θερήσει. Βέβαια οι άνθρωποι είναι αλλού, συνάδελφοι. Το μόνο που τους απασχολεί είναι αν το κινητό είναι μέσα στην τσάντα ή επάνω στο δρανείο. Δεν τους απασχολεί σήμερα καμία κατάσταση. Τα σχολεία, η λιγοτεχνική υποδομή και ό,τι περνάνε όλοι οι συνάδελφοι μαζί τους μαθητές και τους γονείς. Για τη συγκεκριμένη επίθεση την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας που έδωσε εντολή να κλείσουν οι πόρτες και να στηθούν τα ΜΑΤ απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Και αυτή η εντολή δείχνει το φόβο τους αλλά και την αδυναμία τους να απαντήσουν, να πάρουν θέση, να κοιτάξουν στα μάτια τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για τα μεγάλα, οξυμένα και επιτακτικά προβλήματα της εκπαίδευσης. Συνεχίζουμε αυτό το δρόμο. Το δρόμο της οργάνωσης του αγώνα με άξονα τα σύγχρονα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, ώστε να μην υπάρξει καμία συγχώνευση, να μην υπάρξει κανένας εκπαιδευτικός που θα μένει σε αμάξια, σε σκηνές και σε παρκάκια. Για να υπάρχει ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, για να μην κάνουμε μάθημα σε σχολεία σαπάκια. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να παλέψουμε αυτή τη στιγμή και είμαστε σίγουροι, δίνουμε υπόσχεση από τη σημερινή συγκέντρωση ότι αυτό το δρόμο θα το βαδίσουμε από κοινού με τους γονείς, με τους μαθητές, με τους εργαζόμενους, με όλο το λαό. Γιατί η υπόθεση της παιδείας είναι υπόθεση και των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων συνολικά. Θα κάνουμε το θυμό μας δύναμη. Δεν θα τους αφήσουμε. Δεν πρόκειται να πέσει το ηθικό μας. Καλωσορίζουμε στο εκπαιδευτικό κίνημα τους νεοκιόριστούς μας, αλλά και τους καινούριους αναπληρωτές που μπαίνουν και τοποθετούνται αυτή τη στιγμή στα σχολιά μας. Τους καλούμε να ταχθούν δίπλα μας, όπως είναι οι γονείς σε όλες τις τελευταίες κινητοποιήσεις. Είμαστε μαζί και θα νικήσουμε. Ας το καταλάβουν λοιπόν μία και καλή. Τέρμα η κοροϊδία, τέρμα η εξαπάτηση, τέρμα τα μεγάλα λόγια. Ο κλάδος μαζί με όλο το λαό, μαζί με όλους τους εργαζόμενους θα δυναμώσει τον αγώνα. Ήδη έχουμε προγραμματίσει γενικές συνελεύσεις. Προετοιμάζουμε τη μεγάλη κινητοποίηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στηρίζουμε όλες τις κινητοποιήσεις, μικρές και μεγαλύτερες, κατά σε κατατόπους διευθύνσεις, για τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων, για την άρση των συμφωνεύσεων, για να τοποθετηθούν έγκαιρα και σωστά οι συνάδελφοι στις θέσεις τους. Προγραμματίζουμε σε όλες τις περιοχές που είναι οξυμένο το στεγαστικό πρόβλημα κινητοποίησης και παραστάσεις διαμαρτυρίας. Προετοιμάζουμε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, απεργιακή απάντηση στον κλάδο που θα βγάλει τον κόσμο στον δρόμο. Εδώ και τώρα λύσεις, η τρομοκρατία δεν θα περάσει, η δύναμη είναι στα χέρια μας. Όλοι οι συσπηρωμένοι στα σωματεία, στις ομοσπονδίες, σε κοινό μέτωπο με τους γονείς, θα τους κάνουμε να τρέμουν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Βαστάμε γερά. Θα μας βρίσκουν κάθε μέρα μπροστά τους.